Καμπανάκι για την Ελλάδα από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας για τα υψηλά ποσοστά παχυσαρκίας τόσο στον ενήλικο όσο και στον ανήλικο πληθυσμό της χώρας. Η Ελλάδα, παρά το γεγονός ότι είναι η κοιτίδα της διάσημης μεσογειακής διατροφής, αντιμετωπίζει ανησυχητικά υψηλά ποσοστά παχυσαρκίας στους νέους. Το 60% των ενηλίκων και ένα στα τρία παιδιά ζουν με υπερβολικό βάρος και παχυσαρκία. Η καταπολέμηση της παιδικής παχυσαρκίας βρέθηκε στο επίκεντρο ημερίδας του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας Ευρώπης με τη συμμετοχή της πολιτικής ηγεσίας του αρμόδιου ελληνικού Υπουργείου, όπου κατά κοινή ομολογία το φαινόμενο της παχυσαρκίας αναδείχθηκε ως μία από τις πλέον κρίσιμες προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η παγκόσμια κοινότητα. Περίπου το 50% αντιμετωπίζει προβλήματα υπερβαρότητας ή παχυσαρκίας. Και πρέπει να σας πω ότι δυστυχώς έχουμε παιδιά δημοτικού, 5η-6η δημοτικού, που αντιμετωπίζουν προβλήματα με το διαβήτη και την υπέρταση εξαιτίας της παχυσαρκίας. Η παχυσαρκία στη χώρα αποτελεί ένα σοβαρό ζήτημα δημόσιας υγείας, καθώς όπως δείχνουν οι δείκτες, έχει ανάμεσα στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης την τρίτη θέση στα παιδιά κάτω των 5 ετών, τη δεύτερη θέση στα παιδιά ηλικίας 5 έως 9 ετών και την πρωτιά στα παιδιά και τους εφήβους 10 έως και 19 ετών. Το αρμόδιο Υπουργείο έχει αναλάβει εθνική δράση ενάντια στην παιδική παχυσαρκία. Πρόγραμμα που έχει ήδη ξεκινήσει να υλοποιείται πιλωτικά σε 59 σχολεία της χώρας και από το νέο σχολικό έτος θα εφαρμοστεί καθολικά σε εθνικό επίπεδο, στοχεύει στην απόκτηση δεξιοτήτων υγιεινών και διατροφικών, φυσικής άσκησης και σπατάλης τροφίμων. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, ειδικά για τα παιδιά στην εφηβεία, που ξέρουμε πόσο ρόλο παίζει και το θέμα της εμφάνισης και χίλια δύο πράγματα, να έχουν τη δυνατότητα, χωρίς να σκέφτονται οι γονείς στο οικονομικό, να έχουν δωρεά την εργαλειοθήκη για να μπορούν να αλλάξουν συμπεριφορές υγείας. Μέσω του εν λόγω προγράμματος που θα τρέξει για τα επόμενα 2 χρόνια, παρέχεται στα παιδιά και τις οικογένειές τους δωρεάν πρόσβαση σε διατροφολόγους, σε γιατρούς, σε ψηφιακά εργαλεία τα οποία μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι οικογένειές τους αλλά και οι ίδιοι ανάλογα με το αναπτυξιακό τους επίπεδο. Παράλληλα, έχει αναπτυχθεί στρατηγική αύξηση της ευαισθητοποίησης καθώς και την ανάπτυξη των δεξιοτήτων που συνδέονται με τις βασικές συμπεριφορές υγείας. Ένα από τα ελάχιστα ολοκληρωμένα προγράμματα πρόληψης και καταπολέμησης παιδικής παχυσαρκίας που γίνεται σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Να καταλαβαίνουμε ότι παίζει και ένα σημαντικό ρόλο να μπορέσουμε να αντιληφθούμε λίγο καλύτερα όλα αυτά τα θέματα και να έχουμε συμβουλές από τον παιδίατρο, από τους ειδικούς για να αλλάξουμε. Ακριβώς γι' αυτό στοχεύουμε στα παιδιά ηλικίας 0-17, όπως λέμε, να δώσουμε στους γονείς από τα πρώτα βήματα της ζωής τα σωστά εργαλεία για τη διατροφή των παιδιών.